Γεια σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στα Χόκκινα Γυαλιά. Στο το κανάλι μας, στην εκπομπή μας, στο κανάλι μας, στο liverpool.gr, Pavla TV, στο YouTube. Σας είχα αποσχεθεί σήμερα να κάνουμε το preview για το παιχνίδι με την Tottenham, το αυριανό μας ταξίδι στο Λονδίνο και τη φιλοξενία που θα τύχουμε από τα σπυρούνια, όπως είναι το σωστό παρατσούκλι και όχι πετινή, κότες και οτιδήποτε άλλο πουλερικό που ισχυρίζονται κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, επειδή το σύμβολο παραπέμπει σε κόκορα. Όπως βλέπετε, ο κόκορας πάνω από την μπάλα έχει ένα σπυρούνι που εξέχει και αυτό είναι το παρατσούκλι. Αν θέλετε να μαθαίνετε και κάτι, κανονικά είναι hot spurs, καυτά σπυρούνια. Λοιπόν, τα οποία σπυρούνια ελπίζουμε να μην μας τσιμπήσουν, αλλά να τα ξεβουπουλιάσουμε εμείς τα σπυρούνια και τους πετινούς που τα φοράνε τα σπυρούνια. Αύριο στο Λονδίνο, 2,5 ώρα το παιχνίδι, μεσημεράκι, καθότι και οι δύο ομάδες παίζουν τρίτη βράδυ στις υποχρεώσεις τους για το Champions League που ξεκινάει, αμφότεροι, αν το θυμάμαι σωστά, εντός έδρας. Η Liverpool με την Πάρη και η Tottenham με την Inter Milan. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν οι Reds απέναντι στους όχι και ιδιαίτερα φιλόξενους γηπεδούχους, χωρίς να είναι κακή η παράδοση, αλλά πάμε λοιπόν να δούμε. Το στατιστικό μας εδώ πέρα στις τελευταίες 6 αναμετρήσεις, χωρίς να υπολογίζεται το εντός-εκτός, είναι μία νίκη για τους γηπεδούχους, 3 ισοπαλίες και 2 νίκες για τους φιλοξενούμενους, δηλαδή για τους Reds. Αυτό όμως χωρίς να υπολογίζουμε τον παράγοντα έδρα. Με γηπεδούχους τους Spurs, η Liverpool έχει το 15 μία ισοπαλία, που ήταν και το πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, του Γιώργη, 0-0. Στην δεύτερη επίσκεψή της στο Λονδίνο έφερε 1-1 και πέρσι ήταν το ατυχές. Βέβαια, να πούμε ότι οι δύο ισοπαλίες έγιναν στο White Hart Lane, ενώ στο Wembley πέρσι ψιλοχαθήκαμε και το τελικό σκορ 4-1 με τον Lovren να είναι σε κακή μέρα, να γίνεται αλλαγή κιόλας και αυτό το τελικό αποτέλεσμα να μας κάθεται στο λαιμό. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως βλέπετε, δύο ομάδες έχουν από 4 παιχνίδια δώσει, 4 νίκες για τους Reds, 3 νίκες για τους Spurs και μία ήττα. Μάλιστα ήταν την τελευταία αγωνιστική που έπαιξαν οι δύο ομάδες, δηλαδή όταν εμείς πήγαμε και φιλοξενηθήκαμε στο King Power από τη Leicester, η Tottenham φιλοξενήθηκε από τη Watford σε ένα λονδρέζικο τέρμπι. Πάμε στην επόμενη κάρτα να τα δούμε αυτά και να δούμε τι έκαναν οι δύο ομάδες. Η Tottenham κέρδισε δύσκολα την Newcastle εκτός έδρας, κέρδισε την Fulham εντός 3-1, κέρδισε τη United εκτός έδρας, μια κακή United, υποφελήθηκε από την ευκαιρία που της δόθηκε και φυσικά εδώ έγινε μια μίνι έκπληξη από μια Watford που πάει εξαιρετικά στην αρχή της σεζόν και λέμε ότι θα είναι η φούσκα η φετινή, θα πάει καλά μέχρι ένα σημείο και μετά θα αρχίσει να κλατάρει. Εν διάθετη περιπτώσει, νίκη ήταν για τους Spurs, με ανατροπή μάλιστα, προηγήθηκαν 1-0 και οι σφίγγες το γύρισαν τούμπα το παιχνίδι 2-1. Για τους Reds βλέπουμε ότι στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα έχουν δώσει ένα παραπάνω παιχνίδι και αυτό φιλικό. Στα επίσημα παιχνίδια βλέπετε εδώ πέρα ότι δύσκολα δέχονται γκολ. Μάλιστα το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα το δέχτηκαν από την Leicester και μάλιστα από ένα απρόβλεπτο λάθος του Alisson, το οποίο ξεκίνησε φυσικά ένα μίνι λάθος του Van Dijk, το οποίο πήγε και του Γκόμες και βρέθηκε ο Άλισον σε μια θέση την οποία υποτίμησε τον αντίπαλο παίκτη και κατέληξε στο να δούμε τον πρώτο γκολ. Ας εστιάσουμε όμως στον αντίπαλό μας, να δούμε συγκεντρωτικά κάποια πράγματα, στην επόμενη κάρτα δηλαδή, τα παιχνίδια τα είδαμε και πριν και φυσικά το αυριανό παιχνίδι είναι το παιχνίδι που μου μεσολαβεί για το ταξίδι τους, να διορθώσω στην Ιταλία και στο Μιλάνο. Είπα πριν ότι, αν το θυμάμαι σωστά, φιλοξενεί, το θυμούν λάθος. Έτσι λοιπόν, οι Spurs έχουν και ένα κάνα ταξιδάκι, σε αντίθεση με τους Reds, που θα υποδεχτούν την Paris Saint-Germain. Αυτό θα γίνει άλλο preview, βέβαια, από εβδομάδα.
Συνολικά λοιπόν βλέπουμε εδώ 4 παιχνίδια, 9 γκολ. Έχουν κατοχή χαμηλότερη από ό,τι τα περιμένει κανείς. Και επίσης το pass success είναι 80,5. Από τότε να θα είχα λίγο παραπάνω απαιτήσεις. Εν τέτοια περιπτώσει η βαθμολογία τους δεν είναι καλή μέσος όρος. Δεν είναι και τόσο πολύ ασφαλές δείγμα με μόλις 4 παιχνίδια. Θα ήταν ας πούμε πιο ασφαλές αν ήταν 10η αγωνιστική. Αλλά, okay, αυτά να ξέρετε ότι τα στατιστικά τα παρακολουθούμε. Είναι ένα δείγμα. Πολλές φορές το DNA μιας ομάδας ενώ ένας μεγάλου παιχνιδιού μπορεί να πάρει να τροποποιηθεί, να γκαζώσουν λίγο παραπάνω. Έχουν τα θεματάκια τους σαν, για το roster της συνάντησης για αύριο με τις απουσίες τα οποία θα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Ας εστιάσουμε λοιπόν τώρα στην επόμενη κάρτα και να δούμε τις αδυναμίες τους, διότι τα δυνατά τους σημεία τα ξέρουμε. Μάλιστα τα πολύ δυνατά τους σημεία είναι ότι κάνουν shoot από, με τα ελεύθερα τους από κατευθείαν, δηλαδή δεν έχουν ιδιαίτερες τεχνικές και επίσης είναι πάρα πολύ καλή στις αντιπιθέσεις. Γενικά είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Δουλεύει χρόνια από Ποκετίνο πάνω σε αυτό. Έχει ομοιογένεια. Αν θέλετε ένα μίνι μειονέκτημα ότι δεν προσθέθηκε κανένας παίκτης το καλοκαίρι στο ρόστερ των Spurs. Και αυτό ίσως το φρεσκάρισμα σε πρόσωπα που δεν έγινε να είναι ένα μικρό μειονέκτημα έναντι των υπολείπων που θα διεκδικήσουν τις 4 θέσεις του Champions League για τη σεζόν αυτή. Στις αδυναμίες που θα εστιάσω είναι ότι δεν κρατούν φέτος το προβάδισμα όταν το έχουν, αλλά αυτό όμως έγινε μόνο σε ένα παιχνίδι. Είναι γενικά αδύναμοι στις εναέρες μονομαχίες και δεν σταματούν, σε αυτό είναι αρκετά αδύναμοι. Ίσως έχει να κάνει και με το σύστημα που εφαρμόζει ο Ποκετίνο, το οποίο θα δούμε στην πορεία της εκπομπής, και δεν σταματούν λοιπόν τον αντίπαλο από το να δημιουργεί ευκαιρίες. Αυτό προς όφελος των Reds είναι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιο όριμοι στην συμπεριφορά τους φέτος σαν σύνολο, σαν δεκάδα. Πάμε να δούμε δύο πραγματάκια που αφορούν και τις δύο ομάδες στατιστικά και έχει να κάνει με τη συμπεριφορά και της μίας και της άλλης ομάδας εντός και εκτός. Της Tottenham δεν είναι και τόσο ασφαλές το δείγμα, καθότι έχει δώσει μόλις ένα παιχνίδι, αυτό που είπαμε και πριν με τη Fulham, να έχει μειώσει 3 γκολ με 3 διαφορετικούς τρόπους και οι Reds να έχουν δώσει όμως 2 παιχνίδια εκτός έδρας, 2-0 στο Λονδίνο με την Palace και 2-1 με τη Leicester, και τα 4 γκολ να έχουν σημειωθεί με 4 διαφορετικούς τρόπους. Βλέπετε ότι είναι ισορροπία στους Reds, μοιρασμένα τα κουκιά, δηλαδή δεν υπερτερεί κάτι του ενός του άλλου. Αυτό έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με το γεγονός ότι δεν έχουν δώσει πολλά παιχνίδια οι ομάδες. Οπότε, ναι μεν κρατάμε τα στατιστικά, αλλά δεν τα έχουμε και ευαγγέλιο. Το επόμενο είναι αυτό όπου δέχονται γκολ και είναι με πανομοιότυπο τρόπο. Βέβαια, αυτό που βλέπετε κάτω το ποσοστό, γιατί διαφέρει, είναι διότι η Liverpool τα γκολ, τα σούτ αυτά που έχει δεχθεί ανά παιχνίδι είναι στο σύνολο, είναι μάλλον και είναι σε 2 παιχνίδια. Άρα δηλαδή είναι 5% το ποσοστό και 10% της Tottenham για την 1. Όπως βλέπετε πάνω έχουμε απομονώσει για την Tottenham εντός και για τη Liverpool εκτός. Το ίδιο και στα γκολ που έχουν επιτευχθεί. Να πάμε σε κάτι το οποίο, okay, το ξέρετε ήδη γιατί το είδαμε σαν κάρτα, να το επαναλάβουμε. Υπάρχει απόλυτη ισορροπία στα 3 γκολ που έχουν σημειώσει εντός, στον τρόπο που το έχουν κάνει, όπως έχουν δεχτεί μόλις ένα γκολ, είπαμε απλά αυτά κάνουν μια μικρή επανάληψη από άλλες κάρτες που είναι συγκεντρωτικές. Τώρα απομονώσαμε μόνο τη Tottenham. Πάμε και στην επόμενη κάρτα να το δούμε και να δούμε τώρα γενικά το κομμάτι με τις πάσες, την ανάπτυξή τους. Εδώ βλέπουμε ότι οι κοντινές πάσες per game, ένα άλλωστε είναι αυτό, με τη Fulham 579.
Μακρινές μπαλιές 53. Σέντρες 27. Λίγο παράδοξο οι 27 σέντρες, τα έλεγα εγώ, διότι η Φούλαμ είναι μια ομάδα που παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι να είναι ομάδα ταμπούρια όπως άλλες ομάδες. Εν διάφορη τόση δεν έχει να κάνει. Την περιόρισαν πάντως την Φούλαμ στο παιχνίδι αυτό. Στην επόμενη κάρτα θα δούμε λοιπόν ότι οι πάσες που κατάφερε και έκανε κοντινές η Φούλαμ από την πίεση της τότε ήταν 200 λιγότερες. Οι μακρινές μπαλιές ήταν παραπάνω, ήταν 65. Και οι σέντρες 7. Τώρα εντάξει, το άλλο που ήταν 2 δεν ασχολούμαι καν. Okay, είδατε ότι γενικά η Tottenham πιέζει αρκετά και αυτό θα φανεί και στο χάρτη με το πώς παρατάσει ο Ποκετίνο την ομάδα του. Πάμε να δούμε εδώ, στην επόμενη κάρτα, πώς αναπτύσσεται και σε ποιους χώρους δραστηριοποιείται. Βλέπετε ότι πιέζει πάρα πολύ στο κέντρο, το μισό της παιχνίδι είναι εκεί και βρίσκεται ψηλά στην αντίπαλη περιοχή. Μόλις το 18% είναι στην περιοχή της. Αυτό πάντα εντός έδρας, δηλαδή είναι full επιθετική με απόλυτη ισορροπία στην ανάπτυξη των γραμμών, πολύ μικρή διαφορά το 35 με το 34 και το 31%. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς σουτάρουν, από ποια σημεία του γηπέδου σουτάρουν. Τα σουτ λοιπόν που έκαναν με τη Φούλα, μιας και είναι ένα παιχνίδι, είναι το 60% από τον άξονα και μάλιστα το 68% είναι μέσα την περιοχή. Κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ρεαλιστικά αδύνατο να γίνει με τους Reds απέναντί τους. Δηλαδή να πατήσουν το 68% των προσπαθειών τους για σουτ να είναι μέσα την περιοχή μας. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν. Δηλαδή εκεί θα πέσει πολύ το ποσοστό. Πολύ κάτω το 50%. Βλέπετε ότι δεν πατάνε μικρή περιοχή και το 28% απ' έξω. Πάμε να δούμε όμως πώς γίνεται η δουλειά στην περιοχή τους. Απόλυτη ισορροπία λοιπόν πώς ανατέθηκαν οι αντίπαλοι με το να κάνουν σουτ από τον άξονα και ισορροπία στα άκρα. Όμως βλέπετε ότι το 30%, εντάξει ήταν και Φούλαμ θα μου πείτε, πολύ σωστά. Αυτό που με εντυπωσίασε όμως είναι ότι βρέθηκαν το 1/5 των προσπαθειών να είναι μέσα στη μικρή περιοχή. Πάρα πολύ μεγάλο το 1/5. Εντάξει, το 50% να είναι εκτός, το καταλαβαίνω. Το 20% μέσα στην μικρή της περιοχή, αυτό εμάς μας δίνει την εικόνα ότι η άμυνά τους έχει κάποια θεματάκια. Όλος παραδόξος για ομάδα που δουλεύει τόσο καιρό μαζί. Πάμε να δούμε κάτι το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την παράταξη που έχει επιλέξει ο Ποκετίνο από τα 4 παιχνίδια να λειτουργήσει 2 φορές. Προσέξτε εδώ λοιπόν. Εδώ μας το κάνει το Huskort πιο ρεαλιστικό, θα το έλεγα εγώ εντός εισαγωγικών, με το να παρατάσει 3 κεντρώους, να παίζουν ψηλά οι Trippier Davis στο κέντρο πια του γηπέδου, ανάμεσα από Eriksen και Dele Alli πίσω τους να είναι ο Dier. Εδώ θα προσθέσω ότι ο Dele Alli θα λείπει λόγω τραυματισμού με την εθνική, όπως και κάτω τον goal post δεν θα είναι ο Lloris. Lucas Moura και Kane θα είναι στην ενδεκάδα. Επίσης, θέτει υποψηφιότητα για να είναι στην αποστολή ο Σον. Αυτά λοιπόν τώρα θα τα δούμε στην επόμενη κάρτα με τους απόντες και των δύο ομάδων. Λοιπόν, για τους δύο πρώτους που σπάνια παίρνουν ικανοποιητικό χρόνο συμμετοχής δεν τίθεται λόγος, δεν έχουν καν φέτος δείγμα. Lloris, Dele Alli είναι απώλειες. Λένε ότι θα προσπαθήσουν μέχρι το Σάββατο το πρωί να δουν τι μπορεί να γίνει. Πάντως δεν είναι αισιόδοξοι και αυτό βοηθάει διότι κάτω τον goal post θα είναι ο 34χρονος Βόρμ, παλιός παίχτης της Σουόνσι, 4 χρόνια στους Spurs, με νομίζω κάτι λιγότερο από 50 συνολικά συμμετοχές σε 4 χρόνια. Πολύ μικρό δείγμα συμμετοχής του Ολλανδού. Ο Μούσα Σισοκό είναι αμφίβολος και για τον Έρικ Λαμελά τίθεται θέμα επίσης, όπως και για τον Σισοκό, αύριο το πρωί να δουν κατά πόσο θα είναι στην αποστολή. Από τους υπόλοιπους απόντες, δηλαδή τους δικούς μας,
Σάμπερλεν και Λόβρεν το ξέρουμε. Ο Λόβρεν πάει για Νοέμβριο, κατά πώς λένε οι πληροφορίες μας. Για τον Λαλάνα θα είναι έτοιμος τέλος του μήνα. Για τον Λαλάνα θα γίνει θέμα την Κυριακή, διότι και με την περσινή απουσία αλλά και με το νέο κρούσμα και κάτι το καλοκαίρι που έγινε, ενώ μας έδειχνε ότι γύρισε πάλι γερός, δυνατός και τον υπολόγιζαν και σαν μεταγραφή, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, με ένα τραυματισμό από τις προπονήσεις Εθνικής Βελγίου, γύρισε με ένα τραυματισμό στο χέρι, γύρισε ο Σιμών, ο οποίος είναι αμφίβολος. Έτσι, αποκτά, σε περίπτωση που δεν κάτσει τον πάγκο, υποψηφιότητα να τον αναπληρώσει είτε ο Γκραμπάρα είτε ο Κέλλερ. Πάμε να δούμε την παράταξη των δύο ομάδων, για να καταλάβετε αυτό που λέγαμε, ότι παίζει τον Ντέιβις και τον Τρίπιερ ψηλά, με τον Ντάιερ να φαίνεται σαν κεντρική τριάδα με τον Έριξεν, και εδώ βλέπουμε ότι ο Ντέμπελε θα είναι πλέον πιθανός αντικαταστάτης του Ντέλε Άλλη. Ο Ντάιερ όμως παίζει πιο πίσω. Ένα αμυντικό χαφ που δεν σας κρύβω, δεν με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Αμυντικά ίσως είναι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλός που κάποια στιγμή ακούστηκε ότι τον ήθελε η Bayern και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος. Διάφορες περιπτώσεις, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Οι δύο Βέλγοι κλασικοί, με τον Σάντσες στη μέση και τον Βόρμ πίσω, αυτό που είπαμε πριν. Για τους Reds δεν αναμένεται κάποια σημαντική αλλαγή. Στην αποστολή αναμένεται να είναι και ο Φαμπίνιο, ο οποίος αναλόγως με την εξέλιξη του παιχνιδιού ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής. Ευελπιστώ ότι δεν θα ξαναδούμε το σχήμα Βαϊνάλντουμ, Μίλνερ, Χέντερσον, διότι το είδαμε ότι δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε ή όπως είδαμε στα τρία πρώτα παιχνίδια. Με την Λέστερ μετά από το 25 άρχισε να χάνεται η ομάδα και λογικό είναι να υπάρχει μουρμούρα, να πω εγώ, όχι αδικαιολόγητη. Επίσης, πέρα από τον Φαμπίνιο, σαφώς και αναλόγως του παιχνιδιού, περιμένω Σακίρι και γιατί όχι και Στούριντς, που λένε στο χωριό. Ελπίζουμε ο Μανέ να συνεχίσει το σερί του με τα γκολ. 4 γκολ σε 4 αγωνιστικές. Είναι μαζί πρώτο σκόρερ με άλλον έναν ή δύο. Και εδώ, να πάμε στην επόμενη κάρτα και να σας πω να μείνουμε εκεί. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό που σας έλεγα, ο Ντάιερ θα ξεκινήσει ξανά στην εντεκάδα, καθότι ήταν στον πάγκο στο μάτς με τη Watford και αυτό μάλλον του στήχησε ανασταλτικά. Όπως σας είπα, ισχύει για το κομμάτι με τον Μούσα Σισοκό και τον Έρικ Λαμελά και για τον Ντέμπελε ότι θα ξεκινήσει. Λοιπόν, πέρα από τις απώλειές μας, σας είπα ότι δεν είναι καλό το ότι δεν ξεκίνησε ο Κεϊτά και φάνηκε αυτό. Τώρα, στα τελευταία 5 παιχνίδια, σας πω και στατιστικά, τα τελευταία 5 παιχνίδια η ομάδα που έδωσε για την Premier League, τα κέρδισε, ήταν σε όλα, κέρδιζε και ημίχρονο και τελικό. Έχει κερδίσει τα τελευταία 5 παιχνίδια φυσικά, όπως είπα μόλις τώρα, και τα τελευταία 5 παιχνίδια με την Tottenham έχουν έρθει όλα over 2,5. Γενικά οι Reds, όταν έχουν συναντήσει τους Spurs τα τελευταία 12 παιχνίδια, δεν έχουν χάσει στα 11 από αυτά. Τι βλέπω εγώ για αύριο λοιπόν? Βλέπω διπλό και over αν θέλετε, ή όχι over μεγάλο, βλέπω ένα σκορ του 0-2, 1-2, το 0-2 δεν είναι over βέβαια. Γι' αυτό, αν κάποιος μπορεί να επιλέξει, προφανώς κάπου στο διαδίκτυο δίνεται η επιλογή διπλό και over 2,5, το παίρνει. Αυτό δίνεται. Διπλό και 2-3 γκολ νομίζω δεν δίνεται. Εκτός αν βάλεις κάπου, έχει κάποια εταιρεία να βάλεις και δικό σου στοίχημα. Και 2-3 γκολ είναι πολύ ασφαλής επιλογή, όπως και το 0-3 θα μπορούσε να είναι. Γενικά βλέπω διπλό των Reds. Και φυσικά αυτό που έλεγα
και στο χθεσινό βίντεο ότι περιμένω από τα παιχνίδια αυτά συνολικά, Champions League και πρωτάθλημα, 15 βαθμούς τουλάχιστον. Διότι η ομάδα φέτος μας έδωσε δείγματα ότι πρέπει να έχουμε απαιτήσεις. Και έχουμε απαιτήσεις. Είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι έτσι κι αλλιώς, αλλά πόσο μάλλον τα δείγματα γραφής είναι παραπάνω θετικά από άλλες χρονιές. Ρόστερ υπάρχει, οι ελλείψεις είναι μες στο παιχνίδι, όπως του Λαλάνα, του Λόβρεν και του Τσάμπερλιν, αλλά με αυτά ζουν και άλλοι. Και άλλοι έχουν απώλειες. Ευελπιστώ λοιπόν σε ένα καλό παιχνίδι, διπλό για τους Reds, ένα παιχνίδι που θα το απολαύσουμε στην κλασική μας συγκέντρωση στο Windram, στάση μετρό Πανόρμου. Η διεύθυνση είναι Βασίλη Λογοθετίδη και Κονοπισοπούλου γωνία. Το pub είναι από το μετρό Πανόρμου, δεν βγαίνεται από την έξοδο που είναι το παρκάκι το μικρό, βγαίνεται από την άλλη μεριά και είναι πολύ εύκολο, είναι 4 λεπτά με τα πόδια. Ίσως να λέω και πολύ. Για κάποιον που είναι χαλαρός, ας το κάνει και 5. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε από κοντά αύριο στο παιχνίδι και διαδικτυακά από εδώ πέρα την Κυριακή με θεματάκι για Λαλάνα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με νίκη των Reds. Γεια σας.